Σήμερα θέλουμε να δούμε το ωραίο, η αισθητική κατηγορία του ωραίου, η αισθητική κατηγορία του υψηλού, η αισθητική κατηγορία του άσχημου, που περιλαμβάνει όμως μέσα και το γκροτέσκ. Ξεκινάω με την πρώτη διαφάνεια. Ήδη όταν έχουμε δύο, τέσσερα, πέντε έργα, όσοι είχαν παρακολουθήσει τα σεμινάρια στο Αγγέλων Βήμα που αφορούσαν το ίδιο θέμα. Τι θυμούνται αυτή τη διαφάνεια. Δεν την άλλαξα. Είμαστε από την αρχαιότητα στην αναγέννηση, στον Μπρανκούζι, μοντερνισμός δηλαδή, και Τζακομέτη και μετά στη σύγχρονη εποχή με τον Χίρστ. Στις πρώτες δεκαετίες του 20ου εμφανίζονται τα μοντέρνα κινήματα. Τι ανέρεσαν λοιπόν αυτά, Τι... την αναγκαιότητα της τέχνης να αναπαριστά το φυσικό κόσμο. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αυτό που θα επικρατήσει θα είναι η αισθητική του υψηλού. Ήδη όμως από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, αυτό που καταργείται είναι η αισθητική του ωραίου. Άρα για να καταλάβουμε τι γίνεται στον 20 ο αιώνα μέχρι σήμερα, πρέπει πρώτα να δούμε τι είναι το ωραίο. Οι δύο μεγάλοι που ορίζουν τι είναι το ωραίο είναι ο Πλάτωνας, μία φιλοσοφική αντίληψη και ο Αριστοτέλης μετά. Ο Πλάτωνας δείχνει προς τα επάνω, ο Αριστοτέλης δείχνει προς τα κάτω. Ο Αριστοτέλης κρατάει τα ηθικά νοικομάχια, ο Πλάτωνας κρατάει τον Τίμεο. Τι λέει ο Αριστοτέλης και τι λέει ο Πλάτωνας, θα τα πούμε αμέσω. Ο Πλάτωνας δείχνει προς τα πάνω. Ρωτάει τι είναι ωραίο και τι είναι το ωραίο. Το ερώτημα είναι, τι έστειν τούτο το καλόν, στην αρχαία Ελλάδα δεν το λένε ωραίο, το λένε το καλόν, που το καλόν συνδέεται μετά και με το αγαθόν. Καλοκαγαθία λέμε μέχρι σήμερα, το καλό είναι και αγαθό. Η ερώτηση που μπαίνει από τον Σοκράτη, είναι τι είναι το ωραίο. Γιατί ρωτάει. Εγώ λέει καθώς κοιτάζω γύρω μου βλέπω ότι ονομάζουμε πολλά πράγματα ωραία. Λέμε ωραίο το δέντρο. Αλλά δεν λέμε μόνο τα πράγματα τα αισθητά, τα χειροπιαστά. Ωραίο λέει μπορούμε να πούμε ωραία μπορούμε να πούμε μια μαθηματική εξίσωση. Ωραία μπορούμε να πούμε μια συζήτηση ωραίο μπορούμε να πούμε ένα νόμο ή έναν κανόνα. Τι είναι αυτό, ρωτάει ο Πλάτωνας. Το διάλογο τον κάνει ο Σοκράτης, αλλά ο Πλάτωνας ρωτάει. Τι είναι αυτό που συνδέει ο κοινό παρανομαστής που υπάρχει σε όλα όσα ονομάζουμε ωραία. Τι είναι αυτό που συνδέει όλα αυτά τα πράγματα και τα κάνει να είναι ωραία. Αυτό που απαντάει μέσα από το διάλογο τελικά ο Σοκράτης, αυτό που βρίσκουν τέλος πάντων μέσα από το διάλογο, είναι ότι ωραίο είναι κάτι που υπερβαίνει το αισθητό. Υπερβαίνει αυτό το δέντρο που το πιάνω, το ακουμπάω, έχει μέγεθος και το λέω ωραίο. Υπάρχει κάτι μέσα στα πράγματα που είναι η ουσία τους, πού βρίσκεται η ουσία τους, δεν είναι κάτι, πως λέμε, ο χυμός τους, είναι μια ιδέα η οποία υπάρχει στον κόσμο των ιδεών. Ο Πλάτωνας κάνει αυτό το διεισμό, χωρίζει η φιλοσοφία, την κοσμοθεωρία του, χωρίζει αυτό που ονομάζουμε κόσμο σε δύο μέρη. Στον κόσμο των ιδεών και στον κόσμο των φαινομένων. Εμείς εδώ που ζούμε, ζούμε στον κόσμο των φαινομένων. Ο κόσμος όμως των ιδεών είναι εκείνος που εκεί βρίσκονται η τάξη του κόσμου, οι κανόνες του κόσμου, και όταν λέω κόσμο εννοώ του σύμπαντος, όχι του κόσμου με την έννοια που το λέμε εμείς σήμερα, κόσμος γύρω, αυτή η απλή φράση, μιλάμε για τους κανόνες εκείνους που διέπουν το σύμπαν και το κρατάνε στη θέση του αυτό είναι ο κόσμος των ιδεών, ο οποίος είναι απαρασάλευτος, είναι εκεί, δεν έχει καμιά σχέση με μας, βρίσκεται στο υπερουράνιο. Ο κόσμος τώρα, λέει, των φαινομένων είναι οι αντανακλάσει, είναι ένα καθρέφτισμα από τον κόσμο των ιδεών στα πράγματα που μας περιτρέχουν. Τι ψάχνει, τι ψάχνει ο Πλάτωνας, ψάχνει για να το πω με σύγχρονα λόγια, ψάχνει έναν τρόπο για να συνεννοηθούμε όλοι. Τι δεν εμπιστεύεται τον κόσμο των αισθήσεων. Λέει, αν είμαστε σε ένα δωμάτιο και, με, και πούμε τι θερμοκρασία έχει ο καθένας, ο καθένας θα πει ένα, μια διαφορετική θερμοκρασία. Το πω και με ένα άλλο παράδειγμα που το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Ότι αν πούμε όλοι νερό, ο καθένας βάζει στο μυαλό του μια μορφή νερό. Εγώ τη θάλασσα, ο άλλο τη λίμνη, ο άλλο το, το νερό τη βρύση. Για να συνεννοηθούμε και άρα θα μιλήσουμε με κανόνε, με αριθμούς, με αναλογίε, πρέπει να πούμε υδρογόνο, δύο Και τότε έχουμε συνεννοηθεί. Ανεξάρτητα από το ποιο νερό έχω εγώ στο κεφάλι μου ή ο άλλος. Θα το ξαναβρούμε αυτό όταν συναντάμε στην ενιολογική τέχνη, συναντάμε το έργο του Κόσουθ που λέει μία και τρεις καρέκλες και έχει τη φωτογραφία της καρέκλας, έχει την πραγματική καρέκλα και έχει και τον ορισμό της καρέκλας σε λέξεις. Και λέμε αυτό που αναζητάμε και παραπέμπουμε στον Πλάτωνα είναι η καρεκλότητα, όχι οι ατομικές καρέκλες που ο καθένας έχει στο κεφάλι του. Άρα λοιπόν ο, ο, ο Πλάτωνας αναζητάει ένα αντικειμενικό τρόπο, τον λέει ο κόσμος των ιδεών, με σύγχρονους όρους, έναν επιστημονικό τρόπο για να μπορούμε να συνενοηθούμε πέραν από το ατομικό, το υποκειμενικό, από τις ατομικές και υποκειμενικές κρίσεις, παύλα, εσθήσεις. Όταν λέει τώρα θα βρούμε αυτούς τους, τους, τους κανόνες και των, τους αριθμούς και τις αναλογίες που διέπουν το σύμπαν, τότε παρατηρούμε τον κόσμο που μας περιβάλλει, τον φαινομενικό κόσμο που έχουμε γύρω μας και του εφαρμόζουμε τους κανόνες του σύμπαντος. Και τότε και θα κατανοήσουμε τον άνθρωπο, αλλά και θα οργανώσουμε μια ζωή κατά μέτρων. Κατά μέτρων. Στο μέτρο της φύσης. Κατά μέτρων. Ποτέ με υπερβολή. Ποτέ με εξάρσεις σε αυτόν τον κόσμο των φαινομένων ανήκει και η τέχνη, την οποία δεν την εκτιμάει πολύ. Δεν την εκτιμάει. Στο 10ο βιβλίο της Πολιτείας μάλιστα λέει ότι εφόσον θα διδάσκουν, θα ηγούνται της κοινωνίας οι φιλόσοφοι, αυτή είναι η ιδανική του πολιτεία, θα πρέπει και να λογοκρίνουν την τέχνη. Γιατί να τη λογοκρίνουν, διότι έχει στο μυαλό του τις τραγωδίες που, που παίζονται έτσι, στα, στην εποχή του, διότι λέει πάω να παρακολουθήσω μια τραγωδία και βλέπω να μου εγείρονται συναισθήματα τα οποία πριν δεν είχα. Παραδείγματο χάρη, η Μίδια σκοτώνει τα παιδιά της. Γιατί λέει να μου δημιουργηθεί ένα τέτοιο είδο πάθος που εγώ δεν το ξέρα καθόλου. Γιατί να μου δημιουργηθεί από την τέχνη ένα τέτοιο είδο πάθος. Θα πρέπει να λογοκρίνεται η τέχνη παρένθεση, δεν είναι πολύ δημοκράτη. Θα πρέπει, την παρένθεση, θα πρέπει να λογοκρίνεται η τέχνη από τους φιλοσόφους για να είναι αυτή που πρέπει να μεταφέρει τα κατάλληλα, τα καταμέτρων συναισθήματα, όχι τα μεγάλα πάθη. Συνεχίζω. Πού είναι τώρα λοιπόν το ωραίο. Το ωραίο λέει βρίσκεται στον κόσμο των ιδεών. Είναι αξία αιώνια και απόλυτη. Δεν γεννιέται, δεν πεθαίνει, δεν αλλάζει με τους καιρούς. Ε, σήμερα μ' αρέσει ε, το λεπτό κορμί, αύριο μ' αρέσει, η εποχή δηλαδή, ε, το χοντρό κορμί. Ε, σήμερα μ' αρέσει ε, παραλλαγές. Σκεφτείτε, κοντά μαλλιά, μακριά μαλλιά. Ε, ε, Ψιλί, κοντή, μαυρισμένη, ε, ή όχι. Έχει περάσει η ανθρωπότητα από τέτοιου είδους προτιμήσεις σε πράγματα. Το ωραίο λοιπόν είναι μια ιδέα, δεν γεννιέται και δεν πεθαίνει, υπάρχει έξω από τόπο και χρόνο και βρίσκεται στο υπερουράνιο. Και μάλιστα, προσοχή εδώ, το ωραίο λέει όταν το συναντήσεις, δεν μπορείς να το συναντήσεις, το απόλυτα ωραίο, δεν μπορείς να το συναντήσεις. Και όταν το συναντήσεις, φρίτης. Δεν είναι ένα εύκολο πράγμα το ωραίο όταν το συναντήσεις. Ριγάει, λέει ο άνθρωπος, μόλις το δει, γιατί θυμάται όταν ήταν και εκείνο ψυχή και κατοικούσε στο υπερουράνιο, θυμάται τις φτερούγες που είχε και φρίτη τρέμει και μπορείς να το συναντήσεις το ωραίο σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου, όχι παραπάνω. Άρα λοιπόν, το ωραίο για τον Πλάτωνα βρίσκεται στον κόσμο των ιδεών. Να το πούμε με άλλα λόγια, στα, στην ουσία των αντικειμένων, όχι στο αντικείμενο το ίδιο. Στην ιδέα του αντικειμένου, το οποίο βρίσκεται στον κόσμο των ιδεών. Ο μαθητής του Πλάτωνα είναι ο Αριστοτέλης. Λέει, όχι, θυμάστε που μας έδειχνε κάτω πριν, έδειχνε κάτω. Λέει, δάσκαλε, άστο το υπερουράνιο με νοιάζει να δω εδώ, στον κόσμο των αισθήσεων τι συμβαίνει. Να μετρήσω, να κατηγοριοποιήσω, να δω τι γίνεται. Εδώ, 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 στον κόσμο που με περιβάλλει. Ο Αριστοτέλης λοιπόν εισάγει ότι το αντικείμενο έχει κάποιες ιδιότητες οι οποίες το κάνουν να είναι ωραίο. Δεν είναι ιδέα αφηρημένη, αφαιρετική. Είναι ποιότητα του αντικειμένου το οποίο το κάνει να είναι ωραία. Θα το, θα το πω ξανά. Πάμε όμως να δούμε τι μας παραδίδει ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης δεν μας παραδίδει ε, κανένα βιβλίο ε, για, την, για την οικαστική τέχνη, μας παραδίδει την ποιητική, αυτή σώζεται, όπου από την ποιητική μετά μεταλαμπαδεύονται οι αξίες στην οικαστική τέχνη και την παραλαμβάνουν οι ε, θεωρητικοί και οι καλλιτέχνε για το πώς πρέπει να είναι τα πράγματα, μέχρι τον νεοκλασικισμό μας παραδίδει τον κανόνα, τον ορισμό της τραγωδίας. Και μας λέει ότι η τραγωδία είναι μίμησης πράξεως, σπουδαίας και τελείας. Όταν λέμε σπουδαία είναι σημαντική, δεν είναι μια φτηνή ιστορία μια που, θα, που θα αφηγηθείς τραγωδέ, την οποία δεν θα μας την αφηγηθείς διαπαγγελίας, το σημειώνω εδώ, διαπαγγελίας, αλλά μέσα από δράση δηλαδή θα, θα, θα έχεις ηθοποιούς. Αυτή λοιπόν η μίμηση της πράξης που είναι, των ανθρώπων της πράξη ανθρώπων, που είναι σπουδαία, σημαντική και τέλεια δηλαδή, ολοκληρωμένη τέλεια, ολοκληρωμένη και έχει μέγεθος. Δεν ξεκινά και όποτε τελειώσεις. Άρα τι μας περιγράφει μια θεατρική πράξη που πρέπει να είναι σημαντική μιμείται τις πράξεις των ανθρώπων, είναι με δράση, δηλαδή με ηθοποιούς, έχει μέγεθος, έχει ειδισμένο λόγο, διακοσμητικό λόγο. Και τι κάνει τώρα όλο αυτό, γιατί είναι σημαντικό και γιατί έχει αξία, διότι καθώς θα μας δείξει με δρόμενα τι έπαθαν οι άνθρωποι σε αυτό τον περιορισμένο χρόνο που έχει, θα θα νιώσουμε, θα τελειώσει με την κάθαρση που θα επιφέρει στο θεατή, με ποιο τρόπο, με έλεος και φόβο. Θα μου δημιουργηθεί εμένα του θεατή, τύπο ο Πλάτωνας, εισάγεις πάθη τα οποία δεν του χρειάζονται το θεατή, αγαπητέ τραγωδέ. Άρα θα σε βάλω και θα σε λογοκρίνω. Τι λέει ο Αριστοτέλης, όχι, είναι χρήσιμη η τέχνη, διότι με το έλεος και το φόβο, δηλαδή με τα δυνατά συναισθήματα, ο θεατής παθαίνει την κάθαρση και φεύγει ξαλαφρωμένος από το θέατρο. Θυμάστε τι μας είπε ο Φρόιντ για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο καλλιτέχνης, για τον τρόπο με τον οποίο ο Φρόιντ αντιλαμβάνεται τη δημιουργικότητα του καλλιτέχνη. Είπε ότι τα καταπιεσμένα του συναισθήματα βγαίνουν δημιουργικά σε κάτι που, που είναι πολύ πιο πάνω από αυτά τα συναισθήματα που έχει κλειδώσει. Άρα είναι και για τον Φρόιντ καθαρτική η τέχνη. Και ακουμπάει τον Αριστοτέλη. Είναι κάθαρση η τέχνη και για τη δημιουργικότητα αλλά και για την εισπραξή της, για την αποδοχή της. Και με ποιο τρόπο λοιπόν λέει ξανά η τραγωδία είναι μίμηση πράξεως. Αυτή η λέξη μίμηση, η τέχνη δηλαδή μιμείται τη φύση, τον τρόπο με τον οποίο εκείνη δημιουργεί, τον τρόπο με τον οποίο εκείνη δρά. Και όταν λέμε φύση όμως τώρα εδώ, μιλάμε για τον κόσμο τον αισθητό. Άρα λοιπόν, από τον ορισμό της τραγωδίας παραλαμβάνει η τέχνη, η καστική τέχνη, ότι πρέπει να είναι μίμηση, μίμηση του, των πράξεων του ανθρώπου, Μίμηση της φύσης. Το κατεβάζει το φύση. Δεν μιλάει πια για τους κανόνες τους, τους τέλειους, αν και θα τους χρησιμοποιήσει. Αλλά δεν έχει το μεγάλο σχήμα. Η φύση που κάνει τα πράγματα ωραία, θα χρησιμοποιηθούν οι κανόνες της και στο έργο της τέχνης. Αυτή η υπόθεση λοιπόν που λέγεται η μίμηση του φυσικού κόσμου, γεμίζει τις παραδόσεις από τον, ε, σε όλη την αρχαιότητα, Μα παραδίδονται οι θρύλοι αυτοί από τον Πλήνιο τον Πρεσβύτερο του πρώτου αιώνα μετά Χριστό και μας λέει την εξής πολύ ωραία ιστορία για τον τρόπο με τον οποίο μιμείται ο ζωγράφος το φυσικό κόσμο. Λέει κάνανε έναν αγώνα ο Ζεύξης και ο Απελής, οι δύο ζωγράφοι σπουδαίοι και ο Παράσιος είναι σπουδαίος επίσης, αλλά εδώ είναι αγώνας μεταξύ του Ζεύξης και του Απελή. Ποιος θα ζωγραφίσει καλύτερα, δείχνει το έργο του ο Ζεύξης και είναι απεικονισμένα ένα, ένα γόρι που κρατάει στα φύλλα. Είναι λέει τόσο ψευδαισθητικά και σαν αληθινά τα σταφύλια που έχει απεικονίσει ο Ζεύξης, που τα πουλιά πηγαίνανε και τσιμπάγανε το χαρτί που ήταν ζωγραφισμένα. Άρα είναι έτοιμος να κερδίσει το βραβείο. Εμφανίζεται ο απελής και λέει όχι, 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 όχι. Δεν είναι τόσο ψευδαισθητικά γιατί Αυτά μπορεί να είναι, αλλά το αγόρι που είναι δίπλα θα έπρεπε να είναι έτσι ψευδεστητικό ώστε να τα τρομάζει τα πουλιά και να μην πάνε να τσιμπάνε τα σταφύλια. Χάνει λοιπόν ο ζεύξη. Ο απελή, δεν χάνει όμω μόνο γι' αυτό, ο απελή του λέει, έλα τώρα να, να δει και το δικό μου έργο. Πηγαίνει ο ζεύξη και βλέπει μια κουρτίνα. Και λέει, τράβα την κουρτίνα να δούμε τι έχει ζωγραφίσει. Τι το κρύβει με την κουρτίνα. Η κουρτίνα όμω ήταν ζωγραφισμένη. Άρα ο απελή κέρδισε τον αγώνα, γιατί ήταν τόσο ψευδεστητικά ζωγραφισμένη η κουρτίνα, που ήταν αδύνατο να καταλάβει ο ίδιος ο ζωγράφος ότι ήταν ζωγραφισμένη. Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται εκεί γύρω στον 17ο αιώνα αυτή η τέχνη που ονομάζεται στα γαλλικά trompe trompe-l'œil, Δηλαδή ψευδεστησιακή, αν θέλετε να το πω. Αυτή που ξεγελάει το μάτι και νομίζεις ότι είναι σαν αληθινή. Εδώ και η μύγα είναι σαν αληθινή και η σάρκα των φρούτων είναι σαν αληθινά, σαν αληθινή, το ίδιο και τα σταφύλια. Ε, προσέξτε τα μυρμήγκια εκεί δεξιά, προσέξτε την, τα φτερά των μυρμήγκιών, έτσι. Όλα είναι έτσι ζωγραφισμένα σαν να είναι αληθινά. Τι μας λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης, μας λέει ότι το ωραίο είναι χαρακτηριστικό του αντικειμένου, εφόσον έχει κάποιους κανόνες. Είναι δηλαδή σύμμετρο, έχει αναλογία, έχει μέτρο, το καταμέτρον που είπαμε, δεν είναι θηρίο, έχει καλό ρυθμό, έχει καταλληλότητα για αυτό το πράγμα που απεικονίζει, ε, την αναλογία την είπα, έχει η κατανομή των μερών σωστά και μετά έχει αυτήν την ενότητα που μας το λένε όλοι όσοι μιλάνε για την κλασική τέχνη, και η αναγεννησιακή δηλαδή, ότι πρέπει να έχει τέτοια οργάνωση το έργο, όπου αυτή η οργανική του ενότητα, να μην μπορείς να πάρεις κανένα του κομμάτι του έργου και να μην βλάψεις το σύνολο. Δεν μπορείς να πάρεις ένα κομμάτι και να μην βλάψεις το σύνολο. Και επίσης να είναι ευσύνοπτο, δηλαδή με, με, με μια ματιά να καταλαβαίνω τι γίνεται. Δεν είναι όμως αυτή η, κατηγορία, η αρχαιότητα μας έχει το κατάλληλο που είναι ο καλός και αγαθός, δηλαδή καλός και ηθικός αν θέλετε, ωραίο και ηθικό μαζί. Άλλες κατηγορίες είναι το άσχημο, το κομικό, το χαριέν, το τραγικό και το υπέροχο υψηλό που θα το δούμε αργότερα. Ξεκινάει εδώ ως ποιότητα της ρητορική. Ξεκινάει ως ποιότητα της ρητορική το υπέροχο. Γιατί δείχνω το ωραίο και δείχνω τον δορυφόρο. Γιατί με το χαρίεν δείχνω την Αφροδίτη. Γιατί για τους αρχαίους Έλληνες ωραίο ξανά είναι ότι δεν μεταβάλλεται. Το ανδρικό σώμα δεν μεταβάλλεται. Το γυναικείο σώμα μεταβάλλεται. Η γυναίκα εγκυμονεί, κάνει παιδιά, αλλάζει το σώμα της. Το ανδρός στο σώμα δεν μεταβάλλεται. Άρα το ωραίο ανήκει στο ανδρικό σώμα, το χαριτωμένο ανήκει στο γυναικείο σώμα. Προχωράω. Αυτό που έχει σημασία είναι η συμμετρία, η ισότητα, η ίση κατανομή των μερών. Αυτό το πρότυπο του αρχαίου ελληνικού γλυπτού μας γράφει ο Ιωακίμ Βίνκελμαν στα 1763, γράφει σκέψεις για την ελληνική τέχνη, λέει τι χαρακτηρίζει την αρχαία ελληνική τέχνη, οι ευ... δύο ποιότητε. Η ευγενική απλότητα και το ήρεμο μεγαλείο. Και προχωράει. Εσεί, λέει οι καλλιτέχνε, δεν χρειάζεται να αντιγράψετε το φυσικό μοντέλο. Αντιγράψτε το άγαλμα, το αρχαίο ελληνικό, γιατί εκεί έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Παρένθεση. Μέχρι σήμερα, όταν πάμε να δώσουμε στη Σχολή Καλών Τεχνών, ασκούμεθα σε αρχαία ελληνικά γλυπτά. Για να φτάσουμε στο μοντέλο, πρέπει πρώτα, στο φυσικό δηλαδή γυμνό, στο φυσικό άνθρωπο που κάθεται και ντυμένος ή γυμνός, να έχει σημασία, πρέπει να έχουμε πρώτα εκπαιδευτεί στο, 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 σχεδιάζοντας το άγαλμα. Αυτή λοιπόν η οπτικοποίηση της ίσης κατανομής των μερών και επειδή είναι η οπτικοποίηση της ισης κατανομή των μερων είναι ένας από τους λόγους που το ωραίο συνδέεται με το ηθικό. Καταλληλότητα ξανά, μορφή και περιεχόμενο. Δεξιά έχουμε τον έρωτα και την ψυχή, όρθιους του Κανόβα, που το είχαμε δει πριν από δύο ε, συναντήσεις. Στα 1750, ο Αλεξάνδρ Γκότλιεμ Μπαουμγκάρντεν δημοσιεύει το βιβλιαράκι που ονομάζεται «Εσθέτικα». Άρα από εδώ και μετά εμφανίζεται η αισθητική ως ένας κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με την τέχνη. Τι είναι ωραίο, τι είναι άσχημο, τι είναι. Και πώς γίνεται αντιληπτό το ωραίο καταρχήν. Αλλά θέλω να καταλάβουμε το εξή. Αισθητική θα πει αισθήσει. Άρα ο Baumgarten εισάγει την εμπειρική γνώση. Από τις αισθήσει γνωρίζω. Από τις αισθήσει έρχονται τα πράγματα στη διάνοια. Όχι ανάποδα από τη διάνοια που μας είπε ο Πλάτωνας και με αμφιβολία για τις αισθήσει αν κατάλαβαν. Σας θυμίζω ότι μία από τις ρίσεις που ξέρουμε είναι ουδέν εν τη νοήσει, όμοι πρώτερον εν τη Πρώτα η αίσθηση, πρώτα καταλαβαίνω εμπειρικά, πρώτα καίγομαι στη φωτιά και μετά καταλαβαίνω το καίγεσθε και πάω να ακουμπάω τη φωτιά. Η αισθητική λοιπόν εμφανίζεται ως μια μορφή γνώσης, και είναι και ανατρεπτική γιατί μέχρι τότε μόνο η διάνοια γνώριζε, όχι αισθήσει, όχι το σώμα μου, όχι το δέρμα μου, όχι το... η αφή μου, όχι ως φρυσή μου, δεν κατανοούσα σύμφωνα με τις φιλοσοφίες μέχρι το 1750 με τις αισθήσει, κατανοούσα με την διάνοια, με το νου, με τη λογική. Εμφανίζεται λοιπόν ως κλάδος της φιλοσοφίας. Η γνώση μέσω των αισθήσεων. Παρένθεση ξανά. Καταλαβαίνουμε γιατί είναι σημαντική η τέχνη στο σχολείο. Γιατί παρέχει γνώση μέσω των αισθήσεων. Προχωράω, θα το ξαναπώ όμως σε λίγο. Στα 1755 εμφανίζεται ο, ο Edmund Burke, 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 ο οποίος γράφει για το υψηλό και το ωραίο. Κάνει μία, μία διεύρυνση και λέει μόνο το ωραίο είναι αισθητική κατηγορία και μόνο μέσα από το ωραίο θαυμάζω. Ή μήπως υπάρχει και το υψηλό, το οποίο είναι το sublime. Τι, είναι, τι προσδιορίζει ως υψηλό, την εμπειρία που έχω και τη συγκίνηση που έχω όταν βρίσκομαι μπροστά στο αχανές της φύσης. Όταν βρίσκομαι μπροστά στο αχανές της νύχτας, σε, σε μια παραλία που κοιτάζω τα αστέρια και αντιλαμβάνομαι την μικρότητά μου, το ότι είμαι ένας μικρός άνθρωπος και ότι η φύση, το στερέωμα απλώνονται μέχρι εκεί που δεν πάει. Αυτό το συνέστημα που έχω, αυτή η συγκίνηση που έχω, αυτό το δέος που αισθάνομαι μπροστά στη φύση, ότι εγώ είμαι μικρός άνθρωπος. Αλλά τότε γιατί αισθάνομαι ευχαρίστηση. Θα έπρεπε να νιώσω τρόμο. Είναι ένας τρόμος που με οδηγεί στην ευχαρίστηση. Το δέος αυτό με οδηγεί στην ευχαρίστηση. Γιατί, γιατί συνειδητοποιώ το συνειδητοποιώ. Και γιατί λέμε ότι είναι υποκειμενικό. Είναι υποκειμενικό γιατί συμβαίνει μέσα μου. Δεν συμβαίνει εκεί. Εκεί τα πράγματα είναι. Συμβαίνουν, είναι απαρασάλευτα. Και μάλιστα, εάν τα δω με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή άμα τα δω ως ε, αστροφυσικός, εκείνη την ώρα κάνω υπολογισμούς, ποιος πλανήτης, πού κτλ. Δεν έχω αισθητική εμπειρία του υψηλού, έχω απλώς καταγραφή, κοιτάζω αλλιώ. Εάν δω τον ήλιο αισθητικά, πρέπει να τον δω όχι σαν ηλεκτρολόγος που τοποθετεί έναν ηλιακό θερμοσύμφωνα, πρέπει να το δω σαν ένας άνθρωπος που είναι απομακρυσμένος από τη πρακτική σκοπιμότητα του αντικειμένου που βλέπει. Θα το πω όμως ξανά. Έτσι λοιπόν τώρα και με ένα τρίτο κείμενο που εμφανίζεται του Lessing ο στα 1766 γεννιέται το άσχημο. Μια Καταργείται η ευγενική απλότητα και το ήρεμο μεγαλείο. Μας λένε λοιπόν όλοι αυτοί οι μελετητές ότι δεν είναι αρκετή η ευγενική απλότητα και το ήρεμο μεγαλείο για να συγκρατήσει την εκφραστική δύναμη της ψυχής του ανθρώπου. Το κανονικό σχήμα, το ωραίο, το σύμμετρο, το εύρυθμο, είναι περιορισμένο. Και αυτό, αυτή την εκφραστική δύναμη που νιώθω, λέει ο ποιητή, λέει ο, ο, ο μελετητής, δεν μπορεί να, μου, να, να, συγκρατήθει μέσα σε μια κανονικότητα σχήματος. Άρα μου χρειάζεται το α -σχήμο. Αυτό που έχει σχήμα, αλλά είναι ακανόνιστο το σχήμα που έχει. Είναι ασύμετρο, είναι δυσαρμονικό. Να το το άσχημο. Αυτή είναι η έννοια του άσχημου. Δεν είναι ε, απλώς δύσμορφο. Είναι το αντίθετο της κανονικότητας του σχήματος που πρέπει να έχει και να ακολουθεί τους κανόνες για να είναι ωραίο. Γιατί ονομάζει ο Λέσινγκ το κείμενό του «Ο Λαοκόν» γιατί θεωρεί ότι αυτό το έργο είναι όλος διόλου αντικλασικό της αρχαιότητας. Όλος διόλου αντικλασικό. Όλος διόλου. Γιατί ποιο είναι το χαρακτηριστικό του κλασικού έργου, ο γιατι θεωρει οτι αυτο το εργο ειναι ολος διολου αντικλασικο της αρχαιοτητας ολος διολου αντικλασικο ολος διολου γιατι ποιο ειναι το χαρακτηριστικο του Μύρονος, είδαμε πριν, του Πολύκλητου, το Δωρηφόρο. Είναι η αιώνια νεότητα. Τίποτα το, το εφήμερο δεν χαράζει ούτε το πρόσωπο, ούτε τη σάρκα. Εδώ όμως το λαοκόντα έχουμε εκφράσεις. Έχουμε συναισθήματα. Ο γιος του αριστερά έχει ήδη πεθάνει. Ο γιος δεξιά σμίγει τα φρύδια σε... στην ώρα λίγο πριν τον δαγκώσει το φίδι. Τον έχει δαγκώσει και είναι ήδη έτοιμος να πεθάνει. Ο δε λαοκόν σπαράσει αυτή, αυτή η κατάσταση των συναισθημάτων επειδή οι συναισθήματα είναι το εφήμερο, το εφήμερο, μας λέει ο Λέσινγκ ότι είναι ήδη ο λαοκόν και η γη του, βρίσκονται ήδη στο αντικλασικό. Όταν το κλασικό είναι κανονικό, συγκρατημένο και ήρεμο, γιατί πρέπει να είναι αιώνιο και πάντα νέο και πάντα άφθαρτο, εδώ έχουμε το εφήμερο του συναισθήματος. Άρα είμαστε σε ένα λέει αντικλασικό. Και εδώ γεννιέται το υψηλό όταν το βλέπουμε. Η συγκίνηση που προκαλεί ανήκει στην κατηγορία του sublime. Είναι δηλαδή το υψηλό μια ψυχική κατάσταση, η οποία προέρχεται, γεννιέται στον άνθρωπο, δεν ανήκει στο αντικείμενα, είναι υπόθεση του ανθρώπου, είναι υπόθεση υποκειμενική, το, το ωραίο κατ' επέκταση και το υψηλό, ανήκει σε μένα που βλέπω το αντικείμενο. Γιατί το αντιλαμβάνομαι ότι συμβαίνει μέσα μου, δεν ανήκει στο αντικείμενο. Δημιουργείται δηλαδή μια ψυχική κατάσταση. Από το ανεξέλεγκτο γεννιέται στον άνθρωπο ο τρόμος και η αίσθηση της ανυμπόριας. Από το μεγαλείο της φύσης. Για ό,τι είναι τρομακτικό και μη ελέγξιμο. Θα το δούμε τώρα που θα μπούμε στον Καντ. Ο Καντ επηρεάζεται από τα προηγούμενα κείμενα και το μορφοποιεί πια όλο διόλου και λέει ότι το ωραίο βρίσκεται στο υποκείμενο. Όμω εδώ θα ασχοληθούμε με τι τέσσερι διαφορετικέ κρίσει που κάνει. Λέει για τα πράγματα. 1790. Όταν λες αυτό είναι ευχάριστο, εννοεί κάτι με πρακτική σκοπιμότητα. Η καρέκλα είναι μαλακή. Όταν λες κάτι είναι καλό, εννοεί πάλι πρακτική σκοπιμότητα. Είναι ηθικό. Όταν όμω λε ωραίο ή υψηλό, Sublime, τότε βρίσκεσαι στο υποκειμενικό. Αυτά βρίσκονται εντός σου. Είναι ψυχική κατάσταση. Και ενώ είναι υποκειμενικές κρίσεις, συναισθήματα, και έχουμε την εμπειρία της ευχαρίστησης, γιατί η δονή έχει και ο τρόμος, η δονή έχει και το δέος, η δονή έχει και το ωραίο, ταυτόχρονα είναι και καθολικές. Δηλαδή συμβαίνουν σε όλους εφόσον μπουν στη διαδικασία να να απολαύσουν το πράγμα χωρίς πρακτική σκοπιμότητα, χωρίς σκοπό. Δηλαδή, κοιτάζω το φεγγάρι χωρίς σκοπό. Δεν είμαι αστρονόμος. Κοιτάζω μια καρέκλα χωρίς να πρέπει να τη χρησιμοποιήσω και να καθίσω. Κοιτάζω το ηλιοβασίλεμα χωρίς να έχω να το κάνω κάτι. Αυτό δημιουργεί μια εμπειρία. Είτε του ωραίου, είτε το υψηλού, αλλά σε άλλα πράγματα τα οποία θα τα δούμε αμέσως. Και, και, και γιατί όλοι οι άνθρωποι το μοιραζόμαστε αυτό, το μοιραζόμαστε πράγματι. Α, λέει μισό λεπτό. Όσο περισσότερο καλλιεργούμε το γούστο, καλλιεργούμε αυτή την εμπειρία, έχουμε παραπάνω φορές αυτές τις εμπειρίες, αυτή την αισθητική εμπειρία, τόσο περισσότερο έχω τη δυνατότητα να, να απολαμβάνω. Άρα μαθαίνετε. Άρα πηγαίνει στο σχολείο. Η αισθητική παιδεία σημαίνει ότι καλλιεργείται το γούστο και αποκτάται η γνώση. Γι' αυτό μπαίνει στα σχολεία η υπόθεση που λέγεται τέχνη. Ως όρος όμως είναι πολύ βαρύ και πολύ σημαντικός και για όσους είστε εκπαιδευτικοί προσπαθήστε να το επαναφέρετε. Δεν είναι δραστηριότητα. Είναι αισθητική παιδεία. Το ωραίο λοιπόν βρίσκεται στο υποκείμενο. Ποια είναι η ειδονή που νιώθει ο άνθρωπος, νιώθει μέσα του ότι συμβαίνει το παιχνίδι μεταξύ της φαντασίας και της λογικής του, της διάνοιάς του, του πνεύματός του. Τι είναι η φαντασία, από όλα λέει, τα πράγματα που μας, που μας περιβάλλουν, έχουμε εμπειρίες, εμπειρίες, παραστάσεις, πολλαπλές. Η φαντασία τα μαζεύει αυτά και έρχεται μετά η διάνοια και τα ενώνει και τα κάνει έννοιες. Και τότε δημιουργείται η γνώση. συνδυάζονται η φαντασία και η διάνοια για να δημιουργηθεί η γνώση. Αλλά η ειδονή που παίρνει ο άνθρωπος ως θεατής του ωραίου ή ως ακροατής της μουσικής, της συμφωνικής ορχήστρας, είναι γιατί αντιλαμβάνεται το ελεύθερο παιχνίδι εκείνη την ώρα της φαντασίας και της διάνοιάς του. Και έρχομαι στο υψηλό. Το υψηλό μας λέει είναι μια ψυχική κατάσταση, το οποίο συμβαίνει από αυτό που βλέπω, αυτό που έχω την εμπειρία, που έχει μεγαλείο δύναμης, πρέπει να είναι δυνατό και χωρίζει δύο κατηγορίες το υψηλό. Το μαθηματικά υψηλό και το δυναμικά υψηλό. Αυτό που είναι μαθηματικά υψηλό σχετίζεται με την απροσμέτρητη έκταση όπως είναι η έναρστρη νύχτα, ή να δω το γαλαξία από πάνω, ή να δω το απέραντο έδαφος αν βρεθώ στην έρημο. Και υπάρχει και το δυναμικά υψηλό. Εδώ έχουμε τη δύναμη της φύσης. Ο χήμαρος, το ηφαίστειο, η καταιγίδα, ο ανεμοστρόβιλος, η τρικυμία. Τι θα πει αυτό, ότι την ώρα που είμαι μέσα στον ανεμοστρόβιλο, εγώ θαυμάζω και έχω αισθητική εμπειρία. Όχι. Πρέπει να είμαι ασφαλής και να κοιτάζω από μακριά τον ανεμοστρόβιλο ή το ηφαίστειο. Αλλά εκεί που το κοιτάζω αισθάνομαι το δέος το οποίο προκαλείδωνει. Ο θεατής λοιπόν παθαίνει και μια, εκτός που γνωρίζει, παθαίνει και μια πνευματική ανύψωση μέχρι την ηθική κρίση. Ο Πλάτωνας θα έλεγε παθαίνει την ερωτική ανύψωση μέχρι να φτάσει στο υπερουράνιο. Είναι πολύ κοντά οι σκέψεις. Να λοιπόν η αισθητική εμπειρία του μαθηματικά υψηλού. Το μαθηματικά σου είναι αυτό. Η έκταση του απέραντου. Και αυτή είναι, αυτό είναι το δυναμικά υψηλό. Γιατί έχω την ένταση του, του ηφαιστείου και του γεγονότος. Αυτά όλα όμως τώρα πρέπει να τα δούμε στην τέχνη. Είπαμε λοιπόν, ψυχική κατάσταση, το υψηλό, η μοναξιά, η νύχτα, η σιωπή. Αυτά δημιουργούν το δέος. Αυτά δημιουργούν και την ψυχική κατάσταση. Το απροσμέτρητο και η αδάμαστη φύση είναι μια ψυχική κατάσταση που δημιουργεί το τρομακτικό και το μη ελέγξιμο. Είμαστε δηλαδή στο ρομαντισμό. Ξεκάθαρα. Είμαστε στην περίοδο του ρομαντισμού. Ναι, είναι τρομακτική η ελευθερία που οδηγεί το λαό. Δεν είναι μια καλή κοπέλα βρίσκεται σε πλήρη έξαρση. Είναι τρομερή. Δεν είναι, όταν λέω καλή κοπέλα, δεν εδώ, ε, συγγνώμη, μην παραξηγηθώ. Δεν είναι ομορφούλα. Βρίσκεται σε έξαρση. Είδαμε τον Τελακροά την προηγούμενη φορά. Είδαμε όλες τις εικονογραφίσεις του θανάτου την προηγούμενη φορά. Μα πού είμαστε όταν απεικονίζεται ο θάνατο παρά μόνο στο υψηλό. Παρά μόνο στο sublime. Γιατί είμαστε στην αισθητική του φριχτού. Είμαστε στην αισθητική του δέους. Είμαστε στην αισθητική του αποτρόπεου. Εδώ γεννιέται από την ανθρώπινη φύση. Τι είναι ο άνθρωπος είναι η ερώτηση από κάτω. Πού είμαστε όταν κοιτάζουμε τον Γκόγια και τα έργα, ο χρόνος καταβροχθεί τους γιους του ή ο κολοσσός. Είμαστε στην μεγάλη δύναμη. Ο Βίλιαμ Μπλέικ απεικονίζει τον Αβουχοδονόσορα, γιατί τον αποκονίζει σαν ζώο, ο Ναβουχοδονόσορας, ανατρέξτε να βρείτε τα, τα, χαρακτηριστικά, θα σας πω μόνο δύο κουβέντες γιατί με ενδιαφέρει να το πω τώρα, βλέπει στον ύπνο του ότι για 7 χρόνια θα γίνει ζώο, θα γίνει βόδι κυριολεκτικά, πραγματοποιείται τον ήρό του, χάνει όλο το του βασίλειο και το αυτό του το έχει χαρίσει ο Θεός. Και όταν πέρασαν τα 7 χρόνια, σηκώνει λέει, Καταρχήν αυτή είναι η ιστορία που υπάρχει στη βίβλο, έτσι. Σηκώνει τα μάτια και βλέπει ότι ξανά γίνε καλά. Γιατί ο Θεός του δίνει αυτή τη συμφορά. Εδώ είναι η απάντηση που την είπαμε και την προηγούμενη φορά με τον Ιώβ. Γιατί ο Θεός είναι κυρίαρχος όλων των βασιλείων της γης και κάνει ό,τι του αρέσει. Δεν είναι μόνο γιατί είσαι σπουδαίος και θα σε ταπεινώσει. Είναι γιατί κάνει ό,τι του αρέσει. Ο Θεός μας το λέει και ο Ηράκλητος. Είναι και νύχτα και μέρα. Είναι και, είναι και ζέστη, είναι και κρύο. Είναι και λογική, είναι και παράλογο. Είναι πέρα από τη λογική το Θείο. Είναι πέρα από τη λογική ο Θεός. Μην κοιτάτε που εμείς τον Θεό τον έχουμε κάνει με μουσια έναν καλό πατέρα στον οποίο παρακαλάμε. Καλά έχουμε κάνει, αλλά αμά να τρέξουμε στις γραφές στις οποίες κιόλας πιστεύουμε... Δεν είναι αυτός ο Θεός, ο Θεός δεν είναι καλοκάγαθος, είναι τα πάντα ο Θεός. Και δεν μπορείς, λέει, να τον ρωτήσεις και να του πεις τι γιατί μου το έκανες. Ωραία. Ε, μια μελέτη όμως που διάβαζα τις προάλλες, λέει ότι οι ψυχίατροι αυτή την ασθένεια που έπαθε ο Ναβουχοδονόσορ, την ονομάζουν ζωανθρωπία, είναι όταν γίνεται στα κινηματογραφικά έργα λυκάνθρωπος. Συνήθως λέει είναι μία μορφή σχιζοφρένειας ή είναι λέει μία μορφή ψύχωσης ή διπολισμού. Το λέω ε, σε παρένθεση για να μας προσγειώσω από το υψηλόν. Ο William Blake, ο κόκκινος δράκος. Τα φαντάσματα της ψυχής απεικονίζονται στην τέχνη. Οι εφιάλτες, τα οράματα, το δυσάρεστο, το δύσμορφο, το τρομακτικό. Τι άλλο συμβαίνει όταν αναζητάει η εποχή το απόλυτο εμφανίζεται ο το Τιτανισμός. Τον είδαμε πριν τον Τιτάνα στο, στον Κόια. Ποιος είναι ο μεγάλος που, ήρωας που αγαπιέται αυτή την εποχή, ο Προμηθέας. Γιατί, γιατί εναντιώνεται στο Θεό, στους θεούς για να δώσει ζωή στον άνθρωπο. Ζωγραφίζεται ο Προμηθέας και από τον Ρούμπενς και από τον Γιορντάενς και από τον Μωρίς Εμμανουέλ σε γλυπτό. Είναι ο μεγάλος επαναστάτης ενάντια στο Θεό, ορθώθηκε. Ποιο είναι ο σύγχρονο όμω προμηθέα τη εποχή του ρομαντισμού, ο Φράγκενστάιν. Ποιο τον γράφει, μια γυναίκα. Ποιο είναι το περιστατικό τη συγγραφή του Φράγκενστάιν, είναι λέει 1816 και τρει φίλοι. Ο Λόρδο Βα... Βίρονα, η... Η... η Μέρη που έχει άλλο όνομα και ο Πέρσι Σέλεϊ, ένα ποιητή πολύ γνωστό, παραθερίζουν. Αλλά βρέχει. Μπαίνει στο δωμάτιο των δύο εραστών ο Λόρδο Μπάιρον και λέει: Παιδιά, να γράψουμε ο καθένα μια ιστορία. Και η Μέρι Σέλι γράφει τον Φράγκενστάιν. Και με τα λόγια τη, ήθελε, λέει, να δημιουργήσει μια ιστορία που θα μιλούσε στου μυστηριώδει φόβου τη φύση μα και θα ξυπνούσε τον αγωνιώδη τρόμο εκείνον που κάνει τον αναγνώστη να φοβάται να κοιτάξει τριγύρω του, που κάνει το αίμα να παγώνει και την καρδιά να χτυπάει πιο γρήγορα ο Φράγκενστάιν. Ο άνθρωπος δημιουργεί ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο της αναζήτησης του απόλυτου έχουμε και της αδάμας της φύσης και της δύναμης της φύσης, έχουμε και τον πανθεϊσμό και τη μαγεία. Εμφανίζονται στα έργα του Γκόλια οι μάγισσες. Ξανά η μοναξιά, ξανά η σιωπή, ξανά το, το μεταφυσικό αν θέλετε, το παράξενο, το δύσβατο οι μάγισσες. Μάλιστα ένα από τα έργα που βλέπουμε εδώ δεξιά είναι μια σειρά από 80 καπρίτσι. το καπρίτσιο έχει σχέση με το γκροτέσκ, ε, χαρακτικά τα οποία πουλιόντουσαν κατά κόρον και μάλιστα στα αρωματοπολία. Προχωράω. William Blake ζωγραφίζει τον Ισάκ Νεύτωνα. Ο Ισάκ Νεύτωνα είναι από τους εχθρούς που θεωρεί ότι έχουν καταστρέψει αυτό που λέγεται ανθρωπότητα, ο Βίλιαμ Blake Θεωρεί ότι ο Ισαάκ Νεύτον, ο, Φράνσι, ο Φράνσις Μπέικον και ο Τζον Λόκ είναι αυτοί οι θετικιστές, οι επιστήμονες, είναι αυτοί οι οποίοι καταστρέφουν την ανθρωπότητα. Η τέχνη, λέει, είναι το δέντρο της ζωής. Η επιστήμη είναι το δέντρο του θανάτου. Απεικονίζεται, λοιπόν, ο, Ι, ο, ο Isaac Τι μας λέει ο Χέγγελ? Μας λέει η όμορφη η τέχνη πέθανε. Και όχι μόνο η όμορφη τέχνη πέθανε, η μίμηση της φύσης πέθανε, γιατί λέει τι, τι κόπος άχρηστο να αναπαραστήσει ξανά τα δέντρα, τα λουλούδια, τα φυτά. Κάτι άλλο πρέπει να έρθει στη θέση του ωραίου, για να μπορέσει να εκφράσει τη δυναμική που έχει ξυπνήσει και την ζητάει ο άνθρωπος. Και στα 1853 σας θυμίζω, το 1850 εμφανίζεται ο ρεαλισμός και έρχεται η κοινωνιολογική όψη της τέχνης, ο Ρόζενκραντς λέει «Το άσχημο μας συγκινεί, το ωραίο, προσέξτε τώρα τη μετάθεση, δεν είναι σε θέση να δείξει τη δυστυχία και τον πόνο της σύγχρονης κοινωνίας». Πήγαμε στο κοινωνιολογικό. Οι εφιάλτες της ψυχής που ζει σε αυτή την αλωτριωμένη κοινωνία, την εκβιομηχανισμένη, μόνο με το άσχημο μπορεί να εκφραστεί και τον κροτέσκο. Τι άλλο είναι υψηλό σε αυτή την περίοδο, ο πόνος της επιθυμίας. Ο πόνος και η λατρεία της φύσης, ο πόνος του έρωτα. Ένα κείμενο του Φλομπέρ. Επιθυμώ να πετάξω, να κολυμπήσω, να αληχτήσω, να μου κανίσω, να ουρλιάξω, να τρέξω σαν το νερό, να δονηστώ σαν τον ήχο, να λάμψω σαν το φως, να πάρω όλες τις μορφές, να μπω σε κάθε άτομο, να κατεβώ στο βυθό της ύλη. να γίνω η ύλη. Αυτά με τα λόγια του Αγίου Αντωνίου. Άρα είμαστε στην, στην αναζήτηση της έκφρασης των συναισθημάτων. Ο πόνος του έρωτα, ο έρωτας γεννάει πόνο, είναι επιθυμητός. Και μάλιστα ο καταιγιστικός πόνος του έρωτα, ο καταιγιστικός, γιατί προσδοκάται, επιδιώκεται η απόλυτη ένωση μέχρι τον αφανισμό. Όχι ο μικρούλης έρωτας, ο φτηνός, το φλερτάκι, ο καταιγιστικό έρωτας. Και αυτός απεικονίζεται και στο ζερικό το έργο, αλλά και αυτό που το ξαναείδαμε την προηγούμενη φορά. Η απόλυτη ένωση στη, 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 στις ζωγραφικούς πίνακες του Έντβαρντ Μούγκ. Το είδαμε την προηγούμενη φορά ως... Ε, ως βαμπύρ, η γυναίκα βαμπύρ που καταπίνει τον άντρα. Έρχομαι στην ερωτική ένωση με τη φύση. Ο Τέρνερ μας λένε ότι για να βιώσει την τρικυμία και τη θύελα, ήθελε να τον δέσουν στο κατάρτι για να το ζήσει αυτό και μετά να το ζωγραφίσει. Η φύση λοιπόν ως έκφραση του θείου παίρνει τη μορφή μιας θρησκευτικής μεσαιωνικής. Εικόνας. Αυτή η αναμέτρηση με τη φύση. Αυτό το υψηλό που εκφράζεται στον Γερμανό τώρα καλλιτέχνη που είναι ο Φρίντριχ. Κάσπαρ Νταβίντ Φρίντριχ. Συμβολικά τοπία με νεκροταφεία μεσαιωνικά, θρησκευτικό μυστικισμό, γοτθικό έρευο. Γοτθικό έρευο. Αυτή η διαρκή αναζήτηση του απόλυτου, το αθάνατο, το άπειρο, ο άνθρωπος πηγαίνει πέρα από τα όρια της φύσης του, είναι καταρχήν αντι, αντιδιαφωτιστικά, αντιεπιστημονικά, αντιορθολογικά. Γιατί αναζητιέται το υπερφυσικό, η υπέρβαση, το υπερβατικό. Και έχουμε στη ζωγραφική του τον άνθρωπο που αναμετριέται με το άπειρο και το απροσμέτρητο, ε, ο ταξιδευτής στην ομίχλη, την γυναίκα πάλι με την πλάτη Όπω βλέπετε το μοτίβο επαναλαμβάνεται, γυναίκα στο πρωινό, αυτό το απροσμέτρητο της έκτασης. Εδώ όμως το βλέπουμε πέρα για πέρα. Αυτό είναι το μαθηματικά υψηλό, το μαθηματικό sublime που μας έλεγε ο Καντ. Μοναχός, καλόγερος, πλάι στη θάλασσα. Το απροσμέτρητο σε έκταση. Ξανάρχομαι στον Τέρνερ, αυτός που ζωγραφίζει αυτά τα μη ορθολογικά, τα υπερβολικά, τα χαόδη τοπία. Μάλιστα τον ρωτάει κάποιος στην καλερί, μα δεν καταλαβαίνω, λέει, ε, δάσκαλε, τι έχετε ζωγραφίσει εδώ. Του λέει, μα ποιος είσαι εσύ για να καταλάβεις. Και κατά δεύτερον δεν το φτιάξα για να το καταλάβεις. Και κατά τρίτον, αν το καταλάβεις θα προσβληθώ. Άρα λοιπόν είμαστε στην αρχή, μας λέει ο Σλέγγελ τώρα, άλλος, 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 ρομαντικός. Η αρχή της ποιησης είναι η κατάργηση της λογικής. Και η βουτιά στη φαντασία. Που τι είναι η φαντασία, το αρχικό χάος τη ανθρώπινη φύση. Τι μα είπε ο Φρόιντ, υποσυνείδητο το, το είπε. Υποσυνείδητο το είπε. Βλέπετε, όταν τον ρώτησαν, εσύ ανακάλυψε το υποσυνείδητο, λέει Όχι, όχι, όχι. Οι καλλιτέχνε. Το είδαμε και την προηγούμενη φορά το έργο. Ο θάνατο πάνω στο οχρό του Τέρνερ. Ο θάνατο πάνω στο οχρό πουθενά καμιά γραμμή δεν προσδιορίζει τα όρια. Από το χάος γεννιούνται οι μορφές. Από το χάος γεννιέται η καταιγίδα. Άρα είμαστε μπροστά σε έναν καινούριο τρόπο για να δούμε τον κόσμο. Τη βουτιά στη φαντασία. Να το δω ξανά εδώ. βουτιά στην φαντασία από την οποία θα μας πει μετά τον 20ο αιώνα ο Κάρλ Γιάσπερς ότι οι ποιητές και οι καλλιτέχνες είναι οι πιο Ρίψο κίνδυνοι γιατί από αυτή τη βουτιά στη φαντασία μπορεί να μην ξαναβγούνε και να μείνουν εκεί. Γιατί ο καλλιτέχνης κάνει τη βουτιά στη φαντασία, αλλά μετά είπαμε ότι πρέπει να βγει στη λογική και να μπορέσει να επεξεργαστεί το έργο του με τη λογική. Και αυτή τη διαδικασία, ως λέγε λέει, για να μπορέσει να το κάνει αυτό ο καλλιτέχνη, είναι ειδικό άνθρωπο. Είναι ειδική δύναμη. Αυτ... Γιατί το, το άτακτο και το δύσμορφο χρειάζεται μεγάλο ψυχικό σθένος για να μπορέσει να το, να το, να το, αποδώσεις. Είτε στη μουσική, είτε στην, ε, στην εικονογράφησή του. Αλλιώς το, η τέλεια αρμονία είναι καθησυχαστική. Άρα το ωραίο είναι κατευναστικό, ήσυχο, φρόνιμο, προχωράω. Αφού αναζητιέται το απόλυτο, Είμαστε σε ένα διαρκές γίγνεσθε, ένα διαρκές. Δεν υπάρχει τίποτα το σταθερό, το απόλυτο, η αναζήτηση του υψηλού, δεν μπορεί παρά να είναι διαρκής. Είναι κίνηση, είναι αλλαγή, είναι δύναμη. Και σκοπός του ζωγράφου, λέει, είναι να δημιουργήσει σύμβολα των μεγάλων δυνάμεων που κυβερνούν τον κόσμο. Και μου έρχεται ένας συνειρμός, παρένθεση ανοίγω, ανοίγω παρένθεση. Κρατηθείτε, προσδεθείτε, γιατί πρέπει να τα προσέξουμε λίγο αυτά. Γιατί με, αυτά το, με αυτές τις έννοιες μπορεί να παίξει και μια ολιγαρχία. Μπορεί να παίξει μια δικτατορία. Όταν ο μεγάλος αρχιτέκτονας του Χίτλερ, ο μεγάλος εννοώ σε επίπεδο προπαγάνδας, δημιούργησε με φώτα ένα virtual στάδιο, γιατί δεν υπήρχε κτίσμα και γίνανε εκεί οι αγώνες του 1936, που σου κόβουν την αναπνοή και νομίζεις ότι έχεις δει το φως. Θέλει προσοχή, λίγο προσοχή. Κλείνω την παρένθεση.